Εμείς βλέπουμε στην άκρη του τούνελ κατά κάποιο τρόπο το φως μέσα από θέματα πιο αισιόδοξα και ξεχωριστά. Έτσι ξεκινάμε, θα πάμε στο Ερέθυμνο καθώς ξεκινάει η περίοδος οτοκίας των χελωνών. Ζωντανή σύνδεση με τους εθελοντές του Αρχέλων στο Ρέθυμνο, του Αρχέλωνα στο Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε την Λιδία Κουτρουδίτσου, είναι υπεύθυνη προγραμμάτων Κρήτης του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε. Γεια σας, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά. Είπαμε να ξεκινήσουμε με εσάς σήμερα την εκπομπή, να μας μεταφέρετε ένα πολύ όμορφο μήνυμα εθελοντισμού και αγάπης για τα ζώα και το περιβάλλον. Λιδία, μιλάμε στον Ενικό. Πού βρίσκεσαι και ποια η διαδικασία που θα ακολουθήσετε? Λοιπόν, βρισκόμαστε στην παραλία Οτοκίας στο Ρέθυμνο, μία από τις τρεις παραλίες Οτοκίας της Κρήτης. Οι άλλες δύο βρίσκονται στα Χανιά από τον Κάτω Σταλό και στην περιοχή του κόλπου της Μεσαράς, από την παραλία του Κομού μέχρι και την παραλία του Κόκκινου Πύργου. Σύντομα περιμένουμε τις πρώτες χελώνες να επισκεφτούν τις παραλίες της Κρήτης για να ξεκινήσουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους για τη σεζόν. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα του Ρεθύμνου και έχουν φτάσει οι πρώτοι εθελοντές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι με πολύ χαρά θα ξεκινήσουν να παρακολουθούν τις παραλίες και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα πρώτα ίχνη. Μάλιστα, έχουν εντοπιστεί τα πρώτα ίχνη ή εντός των επόμενων ημερών? Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι ακόμη. Ίσως έπαιξε ρόλο και το κρύο του χειμώνα, αλλά περιμένουμε τα πρώτα ίχνη εντός των επόμενων ημερών. Μάλιστα, εξαιτίας λοιπόν των καιρικών συνθήκων που προηγήθηκαν, ίσως έχει καθυστερήσει αυτή η διαδικασία άφηξης των χελωνών. Να βγουν δηλαδή στην αμμουδιά, σωστά, να μας περιγράψεις λίγο τη διαδικασία? Σωστά. Τώρα πλέον οι περισσότερες χελώνες έχουν φτάσει στα νερά της Κρήτης, ναι, όπου έχει ξεκινήσει και η περίοδος αναπαραγωγής από την άνοιξη. Και αυτές τις ημέρες περιμένουμε το βράδυ οι χελώνες να βγουν στην παραλία όταν θα έχει ησυχία και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση και φώτα, έτσι ώστε να ανέβουν στο πίσω-πίσω μέρος της παραλίας και με τα πίσω πτερίγια να αρχίσουν να σκάβουν τρύπες για να αναποθέσουν τα αυγά τους, τα οποία θα εκολαφθούν μετά από περίπου 2 μήνες. Μία χελώνα μπορεί να κατευθυνθεί σε οποιαδήποτε παραλία της Κρήτης? Ποια τα κριτήρια για να καταφτάσει κάπου? Ουσιαστικά μία χελώνα μπορεί να γεννήσει σε οποιαδήποτε παραλία έχει άμμο, ησυχία και δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση από κόσμο. Πρακτικά όμως, επειδή οι χελώνες δείχνουν αυτό που λέμε φιλοπατρία, επιστρέφουν στις παραλίες από τις οποίες γεννήθηκαν. Έτσι και γι' αυτό το λόγο οι παραλίες του Ρεθύμνου, των Χανίων και του κόλπου της Μεσαράς έχουν και πάρα πολλές φωλιές σε σχέση με το υπόλοιπο νησί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στις υπόλοιπες παραλίες του νησιού δεν θα συναντήσουμε σποραδική οτοκία, δηλαδή τυχαίες φωλιές από θαλάσσιες χελώνες. Και καλούμε τους πολίτες, αν δουν κάποιο ίχνος από θαλάσσια χελώνα, να μας καλέσουν, να μας στείλουν ένα email ή να μας πάρουν ένα τηλέφωνο για να μπορέσουμε να τους κατευθύνουμε κατάλληλα. Μάλιστα. Οπότε για το επόμενο δίμηνο περίπου πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου αν δούμε κάποια θαλάσσια χελώνα να ενημερώσουμε και τους αρμόδιους. Ουσιαστικά οι θαλάσσιες χελώνες θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι και τέλη Αυγούστου. Τις τελευταίες φωλιές τις περιμένουμε περίπου τότε. Τα πρώτα χελωνάκια ωστόσο, θεωρούμε ότι γύρω στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα αρχίσουν να εκολάπτονται και να βρίσκουν το δρόμο τους προς τη θάλασσα. Επομένως, οι πολίτες, ειδικά στις παραλίες Οτοκίας, θα πρέπει να αποφεύγουν τις παραλίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ναι, για να μην τρομάξουν τα ενήλικα θηλυκά και να μην πατήσουν άθελά τους κάποιο νεοσό την περίοδο της εκόλαψης. Και είναι πάρα πολύ καλό τα φώτα τα οποία βλέπουν προς την παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας να κλείνουν. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τον αριθμό των νεοσών, υπάρχει κάποιο στόχο για φέτος και αν ο πληθυσμός των θαλάσσιων χελωνών σας προβληματίζει? Σε γενικές γραμμές, τόσο στα Χανιά όσο και στον κόλπο της Μεσαράς, βλέπουμε μια σχετική αύξηση στον αριθμό των φωλιών κάθε χρόνο. Ωστόσο, δυστυχώς το Ρέθυμνο φαίνεται μια μείωση τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε φοβερά προβληματισμένοι γιατί τα πράγματα φαίνονται σχετικά σταθερά. Αυτό που χρειάζεται από όλους είναι να σέβονται τους κλοβούς με τις φωλιές στην παραλία όταν πηγαίνουν για να περάσουν την ημέρα τους και να ζητούν από τους επιχειρηματίες να απομακρύνουν τις ξαπλώσεις και τα έπιπλα θαλάσσης από την παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας για να βρίσκουν τα ζώα το χώρο που χρειάζονται για να γεννήσουν. Είναι ευαισθητοποιημένη η κοινωνία? Βρίσκεται ανταπόκριση?
Ναι, ευτυχώς στην περιοχή της Κρήτης όλους όσους έχουμε συναντήσει έχουν φοβερή διάθεση να βοηθήσουν στο έργο μας και να κάνει ο καθένας το καλύτερο που μπορεί, έτσι ώστε να αρχίσουν οι φωλιές να αυξάνονται και στην περιοχή του Ρεθύμνου, τόσο και από την πολιτεία, όσο και από τους πολίτες και από τους επιχειρηματίες. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν να ευχηθούμε, αναπαραγωγική περίοδο. Και με το καλό να τα ξαναπούμε και να μας μεταφέρετε και ξεχωριστά αισιόδοξα νέα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.